και θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων σε σύνδεση με όλες τις πηγές του ρεπορτάζ. Έχουμε συνδεθεί λοιπόν με την απεσταλμένη του Όπεν στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου, στο Βερολίνο ο Παντελής Βαλασόπουλος, στη Μόσχα ο Θανάσης Αυγερινός, κοντά μας η Μίνα Καραμίτρου, η Έφη Κουτσοκώστα και ο Δημήτρης Διονυσάτος. Καλησπέρα σε όλους. Αδαμαντία, θα ξεκινήσουμε από σένα. Βρίσκεσαι στο σημείο της επίθεσης στα βόρεια του Τελαβίβ. Βλέπουμε πίσω σου τις εικόνες καταστροφής. Είδαμε και νωρίτερα στο υλικό που μας έστειλες τις σκηνές χάους αλλά και τις μαρτυρίες σοκ από την περιοχή, από το σημείο. Και ακόμη στο σημείο που και βρισκόμαστε, όπου έγινε η επίθεση σήμερα το πρωί, βλέπετε το συγκεκριμένο φορτηγό, το οποίο είναι και το ίδιο κατεστραμμένο μετά από την πρόσκρουση και μετά από την επίθεση αυτή που συνέβη σήμερα. Βλέπετε τις χαρακτηριστικές εικόνες με την βοήθεια του Δημήτρη Αλεξάκη, που μαρτυρούν ουσιαστικά και τη σφοδρότητα της συγκεκριμένης σύγκρουσης. Ο οδηγός του φορτηγού επίδειξε, από ό,τι μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες, από το συγκεκριμένο φορτηγό, αφού πρώτα είχε χτυπήσει, είχε πέσει πάνω στους ανυποψίαστους πολίτες, έτοιμος με ένα μαχαίρι, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, να επιτεθεί και στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, όπως και στους στρατιωτικούς. Για να δώσουμε λίγο επίσης κάποια στοιχεία του χώρου που βρισκόμαστε, του χώρου που έγινε η επίθεση, ήδη είναι αποκλεισμένη ακόμη μέχρι και τώρα η περιοχή με κορδέλες. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι προηγήθηκε ένα λεωφορείο που είχε μέσα ηλικιωμένους πολίτες, οι οποίοι ήθελαν να επισκεφτούν την συγκεκριμένη στρατιωτική βάση που έχω στα δεξιά μου, όπου βρίσκεται ένα στρατιωτικό μουσείο. Και βλέπετε ακόμη και τα αντικείμενα που έχουν αφήσει οι ηλικιωμένοι επιβάτες του λεωφορείου στο έδαφος. Τα μπαστούνια τους, καπέλα, τσάντες. Ήταν λοιπόν μια μέρα εκδρομής για τους ίδιους. Έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο με τον οδηγό, κατέβηκαν λίγα μέτρα πιο κάτω από όπου και βρισκόμασταν, ενώ του λεωφορείου που έφερε τους συγκεκριμένους επιβάτες, τους ηλικιωμένους, προηγείται ένα άλλο λεωφορείο από το οποίο είχαν κατέβει στρατιώτες για τη συγκεκριμένη βάση όπου και βρισκόμαστε. Επομένως, ο οδηγός του φορτηγού έπεσε με ταχύτητα και σφοδρότητα, όπως μας ανέφερε σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο Όπεν ο οδηγός του λεωφορείου, πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, και πολλά πράγματα εξφενδονίστηκαν. Εδώ ακριβώς είναι και το σημείο όπου σφήνωσαν, όπου εγκλωβίστηκαν οι ηλικιωμένοι επιβάτες κάτω από το συγκεκριμένο φορτηγό. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες και οι φωτογραφίες τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει, αλλά και η εικόνα από το συγκεκριμένο μέρος της επίθεσης. Ακόμη και κάποια μπλοκάκια βρισκόνταν εδώ. Όπως χαρακτηριστικά μας λένε βέβαια, είναι πολύ πιθανόν ο ίδιος να επιχειρούσε να επιτεθεί ακόμη και στους στρατιώτες που βρίσκονταν εδώ. Βλέπετε την περίφραξη της συγκεκριμένης στρατιωτικής βάσης, του Γκλιλότ. Είναι λίγα μέτρα απέχει από το Τελαβίβ, 10 χιλιόμετρα. Μια βάση που μπαίνει και στο στόχαστρο και της Χεσμπολά, όπως και του Ιράν. Μπήκε στο στόχαστρο κατά την 1η Οκτωβρίου. Και είναι σημαδιακό και σημασιολογικό το γεγονός ότι έγινε σήμερα, όπως μας λένε, καθώς σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο γιορτάζεται η ίδια γιορτή που γιορταζόταν και πέρσι, την 7η Οκτωβρίου, που έγινε η επίθεση της Χαμάς. Γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι επισκέπτονταν την στρατιωτική βάση και το στρατιωτικό μουσείο. Το λεωφορείο λοιπόν με τους ανυποψίαστους πολίτες, με τους εκδρομείς, αποτέλεσε και ένα εμπόδιο, ένα ανάγχωμα, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες και ο οδηγός του λεωφορείου, στο να συνεχίσει ο δράστης το έργο του και να επιτεθεί και στους στρατιωτικούς στο σημείο, όπως και στους υπόλοιπους πολίτες. Επικράτησε πανικός στο σημείο και στη συνέχεια ένοπλοι άνοιξαν πύρ εναντίον του και κατάφεραν να τον εξουδετερώσουν. Έφερε και μαχαίρι. Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις και του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, του Μπενγκβίρ. Τώρα να αναφέρουμε ότι οι αρχές συνεχίσουν να ερευνούν το περιστατικό. Έχουν πολλές ενδείξεις και στοιχεία από ό,τι μας λέει η αστυνομία, ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση. Βέβαια, προσπαθούν να αποκλείσουν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα. Η σωρός του δράστη βρίσκεται, του οδηγού βρίσκεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία και ερευνάται. Ήδη ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του, βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.
και δεκάδες είναι οι τραυματίες, περισσότεροι από 30, με τους συγγενείς τους με τους οποίους έχουμε μιλήσει, ακόμη και με κάποιους πιο ελαφρά τραυματίες, να είναι ήδη ακόμη μέχρι αυτή την ώρα σε σοκ και συγκλονισμένοι από το συγκεκριμένο περιστατικό, διότι έγινε πολύ ξαφνικά, όπως είναι αυτό που λες, Αδαμαντία, ήταν ανυποψίαστη. Είναι λογικό, είδαμε και τα συντρίμια, ό,τι είχε απομείνει όπως φεύγανε τραυματισμένοι. Και να συμπληρώσουμε μόνο, Ματίνα, αν έχουμε λίγο χρόνο, και για το προφίλ του δράστη. Είναι Ισραηλινός πολίτης, είναι αραβικής καταγωγής από μια πόλη αραβική, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που και βρισκόμαστε, Κανσουλάνα. Και αυτό το κρατούν οι αρχές ως δεδομένο, ενώ παράλληλα και η Χαμάς αμέσως μετά από το συγκεκριμένο περιστατικό, από τη συγκεκριμένη επίθεση, σύμφωνα με σήμερα το πρωί, έβγαλε μία δήλωση επενώντας και πανηγυρίζοντας για τη συγκεκριμένη επίθεση. Μένει να διευκρινιστεί από τις αρχές το περιστατικό, το τι ακριβώς είναι. Αδαμαντία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.